Τι λέει βρε αγορίνα και κοριτσάρα, δώστε το λίγο, δώστε το τρελάκι δες μου. Είμαστε καλά, power. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Αυτές οι στιγμές τα έχουμε να θυμόμαστε. Αράζουμε εδώ, πίνουμε την καφεδάρα μας, ζωή και κότα, αλλά το Δήμο, το ξεχνάμε το Δήμο. Ποιο Δήμο? Το Δήμο Αναστασιάδη, ποιο Δήμο? Εδώ, την τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί είμαι σίγουρος θα αναρωτιέστε, ποιος είναι αυτός ο εμφανίσιμος νεαρός με το κολαριστό πουκάμισο και το ξεκάθαρο όραμα για τον τόπο μας? Είμαι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και τώρα που γίναμε φιλαράκια θα χρειαστώ τη στήριξή σας. Θα σας δώσω μερικές κάρτες, φυλάδια, μία μακέτα του Δημαρχείου, μία μοκέτα του Δημαρχείου, το κινητό μου, το κινητό σου. Αυτό μου το κλέψαν προχθές, που το βρήκες? Να σου δώσω μία δημοτική συμβουλή. Μην κολλάς στο παρελθόν. Πρέπει να σώσουμε τον τόπο μας τώρα. Λοιπόν, να περιμένω την ψήφο σας. Να μας πεις έστω το πρόγραμμά σου. Βεβαίως. Ξυπνάω 8 το πρωί, κατευθείαν τουαλέτα και βάζω να ακούσω ένα audiobook. Εννοώ το πολιτικό πρόγραμμά σου. Ένα audiobook για πολιτική. Αφήστε με να ολοκληρώσω έλεος με το που μπλέκεις στην πολιτική, αμέσως σε διακόπτω. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω. Ωραία. Συμφωνούμε. Παιδιά, όταν με έπιασε ο Δήμαρχος, εμένα προσωπικά και όσους άλλους περίμεναν για κοτομπουκές στην καντίνα στη Μιχαλακοπούλου, μας είπε: είστε το μέλλον αυτού του τόπου. Διαδώστε το μήνυμα, φέρτε μου ψήφους και ένα hot chicken με extra sauce. Και από τότε είμαι πάρα πολύ προσιλωμένος σε ό,τι είναι αυτό που κάνουμε τέλος πάντων. Και δεν το κάνω καν για τα λεφτά, γιατί δεν έχει λεφτά. Προχθές, ας πούμε, αναγκάστηκα να αλλάξω φωτό προφίλ σε όλα τα social και να βάλω την προεκλογική που έχω βγει σαν να έχω βλεφαρόπτωση. Αλλά πώς θα σωθεί αυτός ο Δήμος, χωρίς θυσίες? Ναι, δεν μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Γιατί όμως? Γιατί είμαστε και εμείς υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι. Α. Αμέ. Πάρε μερικές καρτούλες.